θυμάμαι όταν είχα έρθει στο Κοτσόβολο, σε ένα παλιότερο, στο δεύτερο, αν κάνει λάθος, στις συνεδρίες της δεύτερης, στη δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, θυμάμαι τα προβλήματα, αλλά και σε επαφές με τον κύριο Περιφερειάρχη, με τους συμμάχους, ήταν το χαμηλό πρόγραμμα του νοτιού Αιγαίου. Νομίζω ότι από τότε έχουμε θετικές εξελίξεις. Αν προσθέσουμε και διάφορα άλλα πρόσθετα προγράμματα ενισχύσεις τομεακά, μπορούμε να μιλήσουμε ότι υπερπλασιάζεται αυτό το ποσό. Έχουμε και το ειδικό πρόγραμμα του νοτιού Αιγαίου, που και αυτό ξεκίνησε με 50 εκατομμύρια, αλλά ήδη ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια μετά του 2003. Νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε αυτά και παρόλο που ο κ. Πετρέας αναφέρθηκε στην πάρα πολύ καλή συνεργασία που υπήρχαν τα Υπουργεία, ιδιαίτερα το αρμόδιο Υπουργείο. Επειδή είπα ότι πρέπει να με συγχωρήσω, τι ήταν αυτό κύριε που ήθελα να πω, δεν ήταν αυτό. Κοιτάξτε, επειδή είμαι υπεύθυνος από τον ΣΥΡΙΖΑ για την ναυτιλία και την ισιωτική πολιτική, εδώ και 2,5-3 χρόνια, έχουμε κάνει μια δουλειά πάνω στα νησιά και προσπαθούμε να περάσουμε, να την κάνουμε κυβερνητική πολιτική. Δεν είναι ώρα τώρα για να δείξουμε τι έχει τεθεί, τι μένει να γίνει, γιατί εμένα μου αρέσει να μένω στις τομές και να μην μένουμε στη διαχείριση. Σας βάζω για προβληματισμό, γιατί θα το αντιμετωπίσουμε την επόμενη περίοδο, και την διοικητική αναδιάρθρωση, τη γεωγραφία των νησιών, που πρέπει να τη δούμε, όσο δύσκολη και είναι. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει πρόβλημα στο να διασπαστούν οι περιφέρειες, μπορεί να βάζει προβλήματα στις διασπάσεις και να θέλει μεγάλα κύτταρα αυτοκινητικά. Όμως ακόμα και αυτό, αν δεν καταφέρουμε, έχουμε δυνατότητα με άλλους τρόπους, όπως είναι η κατηγοριοποίηση των νησιών, να πετύχουμε την εργαλειοποίηση, να βρούμε εργαλεία που θα μπορέσουν να βοηθήσουν στην εκπόνηση προγραμμάτων σαν και αυτά που συζητάμε τώρα για να γίνουν πιο δίκαια. Για να γίνουν πιο συγκεκριμένοι. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου έχει τα μισά νησιά από ό,τι έχει όλη η χώρα μας. Και παρόλα αυτά, έχει περισσότερα προβλήματα από τα άλλα νησιά. Δεν είναι ίδια τα προβλήματα και ποιοτικά και σε ένταση από ό,τι έχουμε στα άλλα νησιά. Προσέξτε αυτό να μας προβληματίσει την επόμενη περίοδο, γιατί είπε και ο Υπουργός, ο κ. Χαρίτσης, ότι μπορεί τέτοιες αλλαγές στη γεωγραφία να μην πρέπει να τις κάνουμε κοντά στις εκλογές και να γίνουν μια μεγαλύτερη διαβούλευση και ησυχία μετά. Όμως, τα νομοθετήματα τρέχουν. Ψηφίσαμε το πιστέμι 1 πριν από λίγο διάστημα. Εκεί εμείς οι νησιώτες κάναμε προσπάθεια και δεν πέρασαν αυτά που θέλαμε για την κατηγοριοποίηση των νησιών. Τώρα προσπαθούμε περισσότερο για να περάσουμε στο πλησιάνι 2. Και εκεί η τοπική αυτοδιοίκηση νομίζω ότι πρέπει να έχει λόγο. Και πάλι γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Στα Ιόνια νησιά, το κάθε νησί είναι νομός. Να μην αναφέρομαι σε ένα. Και το κάθε νησί έχει ένα ή δύο νησιά παραπλήσια που μπορεί να τα εξυπηρετήσει και τα οποία εξαρτώνται από αυτό. Το ίδιο και στο Βόρειο Αιγαίο. Στο Βόρειο Αιγαίο, νομός η Μυτιλήνη, νομός η Σάμος, νομός η Χίος. Το Νότιο Αιγαίο έχει, όπως σας είπα, πάνω από 50 νησιά, αν τα πάρουμε όλα ακόμα και με την γιαγιά στο Κίναρο. Και όμως, ενώ έχει νησιά όπως είναι η Κόσο, και επειδή μιλάμε στην Κόσο, θέλω να επιμείνω σε αυτό, που έχει πραγματικούς κατοίκους πάνω από 40.000, άσχετα αν έχει απογραφή 33, γιατί στην απογραφή γραφτήκανε δύο πληθυσμοί. Ένας ο πραγματικός και ένας με τους αυτούς που είναι μόνο οι κάτοικοι. Προσέξτε διαφορά και στη Ρόδο υπάρχει μεγάλη διαφορά και στη Πόλη. Στη Ρόδο, ας πούμε, είναι 110.000 οι μόνοι κάτοικοι και είναι 150, δεν κάνω λάθος, στην αρχή. Ο πραγματικός πληθυσμός. Το ίδιο και στη Πόλη. Είναι 33 οι μόνοι κάτοικοι και είναι 46.000 ο πραγματικός πληθυσμός. Δεν μπορεί λοιπόν η Λευκάδα, και δεν το βάζω για ανταγωνισμό. Το βάζω σαν παράδειγμα ότι μας λείπει το εργαλείο για σωστή ανάπτυξη, για σωστό σχεδιασμό. Δεν μπορεί η Λευκάδα που έχει 22.000 κατοίκους
πηγαίνει με γέφυρα στη στεριά να είμαι πρωτεύουσα νομού και να συμπεριλαμβάνεται στον όποιο σχεδιασμό υποδομών σαν πρωτεύουσα νομού και οικός στην κατηγοριοποίηση να είναι στα νησιά που είναι πάνω από 3.500 κατοίκους. Δηλαδή, η κατηγοριοποίηση στα νησιά που έχει γίνει, ακόμα και τελευταία, είναι τα νησιά κάτω από 3.500 και τα νησιά πάνω από 3.500. Αυτό είναι παράδειγμα. Δεν μπορεί να κάνει σχεδιασμό αυτό. Όταν λοιπόν σχεδιάζει ένα Υπουργείο την Υγεία ή την, των οικονομικών, που στείλει διάφορα γραφεία ή κλείνει γραφεία στα νησιά, για να μην πω λίγο τα, επειδή έχουμε και επισκέπτες τα διαφορετικά, μεταξύ μας θα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Δεν μπορεί να μην έχει ένα μπούσουλα, να μην έχει ένα σχέδιο, μια κατηγοριοποίηση των νησιών. Και αυτά τα σχέδια υπάρχουν. Υπάρχουν προταξικά σχέδια που είναι στα σιρτάρια 15 χρόνια. Που λένε νησιά, περιφέρειες, περιφερειακού επίπεδου, νησιά, νομαρχιακού επίπεδου, νησιά υπερτοπικού επίπεδου και νησιά τοπικής εμβέλειας. Και μάλιστα υπάρχουν σχέδια και προτάσεις με ακτινωτές σχέσεις των νησιών μεταξύ τους. Αν δεν τα έχεις αυτά, πώς θα σχεδιάσεις τι νοσοκομείο θέλεις να πω. Πώς θα σχεδιάσεις, πώς θα βοηθήσεις τα νησιά τα μικρά που δεν πηγαίνουν γιατροί. Αν δεν ενδυναμώσεις το νοσοκομείο της χώρας για να βοηθάει τα γειτονικά νησιά και να μην εξαρτώνται από τέτοια. Συγγνώμη που να έχω ένα κύριο Περιφερειάρχη, αλλά είναι προβληματισμοί πολύ σύντομα. Πάρα πολύ μεγάλο.